Με μεγάλη μείωση των κερδών έκλεισε το 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2015 για τον Όμιλο Τιτάν. Συγκεκριμένο κύκλος εργασιών του 9 μήνου του 2015 για τον Όμιλο ανήλθε στα 355,75 εκατομμύρια ευρώ έναντι 304,73 εκατομμυρίων ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2014, σημειώνοντας έτσι αύξηση της τάξης του 16,75%. Σε επίπεδο εμπιτά, τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν στα 59,87 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,83% σε σχέση με το 9η Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2014. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 12,99 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 57,9% από τα 31,02 εκατομμύρια του 2014. Σε ό,τι αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις, καταγράφηκε άνοδος κατά 19,60% στα 817,68 εκατομμύρια ευρώ από τα 683,72 εκατομμύρια ευρώ του αντίστοιχου 9 μήνου του 2014. 14. Σε ό,τι αφορά στη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρεία, η μετοχή από τις 2 Ιανουαρίου που ήταν στα 19,28 ευρώ κατέγραψε συνολική πτώση 13,43% φτάνοντας έτσι στις 10 Δεκεμβρίου στα 16,69 ευρώ. Η διοίκηση του Ομίλου πάντως εμφανίζεται αισιόδοξη και βλέπει περαιτέρω ανάπτυξη το 2016 με κινητήρια δύναμη την αγορά των ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 50% των πωλήσεων του Ομίλου και το 45% της λειτουργικής κερδοφορίας του.